Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάμε να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο βραδινό τσαντάκι. Είναι σε στυλ μπόχο, έχει ένα διαφορετικό καπάκι σε ροζέτα. Την πλέξη που έχω χρησιμοποιήσει για το κύριο μέρος του τσαντάκι είναι η πλέξη λάστιχο. Σας την έχω δείξει σε πάρα πολλά βίντεο, θα σας το δείξω και σε αυτό το βίντεο σε ένα δείγμα. Από μέσα έχω βάλει πλέγμα, ώστε να μου είναι στάθερο το τσαντάκι. Θα βάλω και τη φόδρα μου, καθώς και το φερμουάρ. Έχω βάλει και τα κουμπάκια, για να είμαι έτοιμη. Αυτή είναι η ροζέτα, την οποία έχουμε αρχίσει από το προηγούμενο βίντεο. Και θα πάμε σιγά σιγά να το ολοκληρώσουμε. Εγώ έχω κάνει και το κάτω μέρος, ώστε να βάλω το κούμπομα επάνω, για να σας το δείξω ολοκληρωμένο. Σε τρία βίντεο. Το νήμα που έχω χρησιμοποιήσει, κορίτσα, είναι το Αμάνδα. Το έχω αγοράσει από το κατάστημα της κυρίας Κατερίνας Βαρελά, το φτιάχτω μόνη σου. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει για να τα αποθηκεύετε, να τα φτιάξετε και να τα μοιράσετε τα σχέδια με τις φίλες σας. Σκοπός μου είναι να μπορέσουμε να διαδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχέδια από τη συλλογή της οικογένειας. Πάμε σιγά σιγά να τελειώσουμε το καπάκι μας. Κορίτσα, ξέχασα να σας πω ότι εκτός από το... για να φτιάξουμε την τσάντα θα χρησιμοποιήσουμε και ένα ψαλιδάκι, καθώς και μία βελόνα, γιατί θέλουμε να κάνουμε ραψίματα. Θα πάρω το βελονάκι μου, θα πάω δίπλα εδώ, θα βάλω μέσα το βελονάκι που έχω το άριχτο, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω να πάρω κλωστή ώστε να κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω 5 ποδαράκια. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Και ένα 5. Έκανα τα 5 ποδαράκια, θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Έχω κλείσει και αυτή μου τη σειρά, θα πάω να κάνουμε άλλες δύο σειρές ακόμα. Και τι θα κάνω, θα πάω να κάνω 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες. 1-2, στο 3 θα μπω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου με ένα άριχτο. Θα κάνω 1-2 αλυσίδες, θα πάρω 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω το άριχτό μου, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. 3 αλυσίδες πάλι, 1-2, στο 3 θα μπω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω με άριχτο. Και θα κλείσω, θα κάνω πάλι 1-2-3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω το άριχτο, θα κάνω ποδαράκι, ένα λάξ, επάνω θα έχουμε, θα κλείνουμε με άριχτο, δίπλα στο άριχτό μας θα πηγαίνουμε ποδαράκι, αυτό θα το κάνουμε γύρω γύρω. 3 αλυσίδες. Στην τρίτη το μου ποδαράκι μπαίνω, τραβάω, κλείνω με άριχτο. Κορίτσα, όσο μεγαλύτερο θέλετε μπορείτε να το κάνετε το καπάκι ή μικρότερο. Μπορείτε να το κάνετε άλλο ένα, μπορείτε να το κάνετε και άλλο, άλλα δύο.
Από εδώ και πάνω είναι επανάληψη για το πόσες φορές εσείς θέλετε να το κάνετε. Και αναλόγως φυσικά και το νήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσετε. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο νήμα και μου έχει πάει μόνο μία μπομπίνα. Μπομπίνα η καρούλη. Ωραία, τελειώσαμε και κλείσαμε από εκεί που αρχίσαμε. Πάμε τώρα να κάνουμε και το τελευταίο μας σειρά. Θα κάνουμε πάλι 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ποδαράκια, 5, 6, 7 ποδαράκια, θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το φρενάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο, θα πάρω κλωστή, θα περάσω σε αυτό το σημείο, θα κάνω πάλι 7 ποδαράκια. Τα ποδαράκια κάναμε, δίπλα άρρηκτο. Αυτό θα το κάνουμε ένα λάξ. 7 ποδαράκια άρρηκτο. Θα μπαίνουμε. Δίπλα θα μπω στην τρυπίτσα, θα κάνω άριχτο, θα πάρω και θα συνεχίσω να κάνω πάλι τα 7 μου ποδαράκια.
Κορίτσια, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, στο οποίο θα σας δείξω πώς θα κληρώσουμε τη ροζέτα μας για να τη βάλουμε πάνω και θα κάνουμε και ένα μικρό δείγμα να σας δείξω πώς είναι η πλέξη λάστιχο. Συν πώς μπαίνει το πλέγμα επάνω στην τσάντα. Σας ευχαριστώ πολύ.